Κύριε Υπουργέ, αναφερόμαστε στα λειτουργικά και εργασιακά προβλήματα στο ΚΔΑΗ Ηρακλείου, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δηλαδή, τα οποία έχουν οξυνθεί ακόμα περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, προκαλώντας ανησυχία στους εργαζόμενους, στους κατοίκους δύο νομών, Ηρακλείου Λασιθίου και στον τέταρτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, το Ηράκλειο, που είναι και οι αποδέκτες των συνεπειών. Τρία είναι τα κύρια ζητήματα που θέλω να θίξω. Πρώτον, η λειτουργία του εργοστασίου βρίσκεται στον αέρα. Η σύμβαση της τωρινής σύμβασης, της τωρινής εταιρείας με την ΕΑ, την εταιρεία δηλαδή ανακύκλωσης, που έχει και την ευθύνη λειτουργίας του ΚΔΑΗ, έχει λήξει από τις 10 του Οκτώβρη. Από την πλευρά της ΕΑ ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Με δική της ευθύνη δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου, προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το μόνο που υπάρχει είναι η προφορική ενημέρωση προς τους εργαζόμενους ότι παρατείνεται η σύμβαση έως 31/12/19. Έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δεύτερον, αναταχτά χρονικά διαστήματα το εργοστάσιο τίθεται εκτός λειτουργίας από βλάβες στα μηχανήματα λόγω ελλιπούς συντήρησης από τον εργολάβο που το λειτουργεί. Το αποτέλεσμα είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά να πετιούνται στον χυτά των πέρα γαλήλων. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που το εργοστάσιο δεν λειτουργεί. Τι είναι να γίνει κανόνας? Είναι σκάνδαλο πραγματικά οι δημότες, όταν οι δημότες πληρώνουν τρεις φορές την ανακύκλωση χωρίς αυτή να πραγματοποιείται. Τρίτον, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες των εργαζομένων για έλλειψη ουσιαστικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο εργοστάσιο, με αποτέλεσμα τα συνεχή εργασιακά, τα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα στην μεγάλη τους πλειοψηφία, τη μη καταβολή διαδουλευμένων στην ώρα τους και του επιδόματος αδείας. Για όλα τα παραπάνω, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, έχει καταθέσει έγγραφο, αίτημα μάλλον συνάντησης, από 26 Σεπτεμβρίου προς τα αρμόδια Υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς για να συζητηθεί το μέλλον της ανακύκλωσης και των εργαζομένων. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει καμία απολύτως απάντηση παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις. Σιωπή δηλαδή και αδιαφορία. Η ευθύνη, κατά την άποψή μας, βαραίνει την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της. Εσείς έχετε την ευθύνη λειτουργίας του ΚΔΑΗ, καθώς και την εποπτεία, μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και της ΕΑ για την τήρηση των κανόνων. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης των συνθήκων στο συγκεκριμένο ΚΔΑΗ, την εργασιακή ομοιρία των εργαζομένων, τους κινδύνους που ελοκεύουν και για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, που κατά την άποψή μας αποτελούν τη συνέπεια της ιδιωτικοποίησης της ανακύκλωσης και συνολικά της διαχείρισης των απορριμμάτων, σας ρωτάμε. Τι μέτρα θα λάβετε έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του ΚΔΑΗ Ηρακλείου, υποκρατικό έλεγχο, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, να εξοφληθούν οι οφειλές εταιρείας προς τους εργαζόμενους, να μετατραπούν άμεσα και αναδρομικά τα ένσημα σε βαρέα και ανθυγιεινά και να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, και τέλος να πραγματοποιηθεί αυτή η περιβόητη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων με τους εργαζόμενους, ούτως ώστε να συζητηθεί όλο αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει και που σας ανέλησα προηγουμένως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.